Βρισκόμαστε εδώ γιατί μας κάνει η ανάγκη για τα τόσα οξυμένα προβλήματα που έχουμε. Στα πλαίσια των κινητοποιήσεων που κάνουμε, αυτό το μήνα τον Οκτώβρη, όλοι οι συνταξιούχοι από άκρη σε άκρη της Ελλάδας για τα προβλήματά μας. Συνάδελφοι, η κατάσταση έχει φτάσει με τις πολιτικές που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Αν λάβουμε υπόψη ότι 1.300.000 συνταξιούχοι από τα 2.500.000 που υπάρχουν αμείβονται μέχρι 700 ευρώ και περίπου 2 εκατομμύρια από τα 2,5 εκατομμύρια με 1.000 ευρώ. Θέλουμε με αυτά τα χρήματα να περάσουμε το μήνα, να πληρώσουμε πρώτα απ' όλα φάρμακα, γιατρούς, να πληρώσουμε για τη ΔΕΗ, για το ηλεκτρικό ρεύμα, συγγνώμη, να πληρώσουμε για τη θέρμανση αυτή την εποχή, το νερό, να πληρώσουμε το τηλέφωνο. Έρχεται, αν θέλουμε και να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας, γιατί και σε αυτά ο μέσος όρος μισθού είναι τα 700 ευρώ, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, άρα δεν μπορούμε να μην βοηθήσουμε και εμείς τα παιδιά μας. Και αν προκύψει και κάτι έκτακτο ή κάποιος καταράκτης για την τρίτη ηλικία στα μάτια που πρέπει να γίνει η επέμβαση ή κάποια για τους συνταξιούχους άνδρες ο προστάτης, καταλαβαίνετε ότι αρχίζουμε και αφαιρούμε σιγά σιγά και κάνουμε προς τα αφαιρέσεις τι θα πληρώσουμε και τι θα κρατήσουμε. Για όλα αυτά εμείς βρισκόμαστε στο δρόμο και απαιτούμε να δώσουν τώρα λύσεις στα προβλήματά μας. Πρώτα απ' όλα απαιτούμε να έχουμε αξιοπρεπή σύνταξη σύμφωνα με αυτά που έχουμε δουλέψει μέχρι τώρα. Να πληρωνόμαστε σε αυτά που μας αναλογούν και έχουμε πληρώσει αυτή τη σύνταξη μέχρι τώρα. Και όχι τα επιδοματικά ψίχουλα που μας δίνουν ή την αύξηση που μας τάζουν, που λένε στον κόσμο ότι θα δώσουν και θα είναι 7% τη στιγμή που ο πληθωρισμός είναι 12%, άρα αυτή η αύξηση είναι μηδενική. Επίσης, περίπου 1.000.000 συνταξιούχοι αυτή την αύξηση ούτε καν θα την πάρουν, γιατί έχουν την προσωπική τους διαφορά. Άρα απαιτούμε γενναίες αυξήσεις στις συντάξεις μας, αυτές τις πετσοκομμένες που τόσα χρόνια δεν έχουμε πάρει ούτε ευρώ αύξηση.